Χρήστος Λεοντής στο κόκκινο. Έξι εκπομπές με τον αγαπημένο Έλληνα συνθέτη για τα 60 χρόνια της μουσικής του δημιουργίας. 60 χρόνια μαζί. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Αλέξης Βάκης. Εκπομπή Πέμπτη. Πρωί-πρωί κινήσανε δροσάτα τα κορμιά και τα λόγα χορτάτα. Και τι δεν αντικρίσανε μόν πέτρα και ρημιά στενή μεγάλη στράτα. Κι όταν έπεσε η νύχτα άναψαν πικρή φωτιά, ρίχτα τα όνειρά μας ρίχτα να φωτίσουν τη νύχτια. Αχ, ζωή, πως έτσι μας γελούσες. Αχ, ζωή, ατέλειωτη ζωή. Τι όμορφη φαινόσουν το πρωί. Σε γάμο τους καλέσανε και πήραν τα βουνά προτού η μέρα φτάσει. Κλειστέ τους ξεγελάσανε, δεν βρήκαν πουθενά τραπέζι και γιορτάσει. Ρίχτα τα όνειρά μας ρίχτα να φωτίσουν τη νύχτια. Αχ, ζωή, πως έτσι μας γελούσες. Αχ, ζωή, ατέλειωτη ζωή. Τι όμορφη φαινόσουν το πρωί. Μπαίνοντας στην πέμπτη εκπομπή «Εσύ ως κύριε Λεοντή», μια εκπομπή που ξεκίνησε με ένα παλιό σας τραγούδι, «Το ταξίδι», με στίχους της Σώτιας Τσότου, ένα τραγούδι που υπήρχε στον τρίτο δίσκο σας, το 12/5, εκεί το έχει τραγουδήσει ο Μακαρίτης ο Γιώργος Φωτόπουλος. Εμείς το ακούσαμε σε νεότερη ηχογράφηση για πιάνο και φωνή, με τον στενό συνεργάτη σας, τον Γιώργο Μπαγιώκη, με τον οποίο μοιραστήκατε μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, επιτυχίες σας, το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Θα ήθελα να μου πείτε μερικά λόγια για αυτόν τον συνεργάτη σας και για τις «Πηγολαμπίδες», ένα δίσκο που κάνατε και που ήταν εκείνος ο τραγουδιστής. Ο Γιώργος ο Μπαγιώκης πρώτα-πρώτα ήταν μαθητής μου στη δραματική σχολή του Θεοδοσιάδη, στην οποία δίδασκα το 1965, εκεί γνωριστήκαμε.
είναι ένας θαυμάσιος φίλος, ένας υπέροχος συνεργάτης, με ευαισθησίες και με φοβερή έτσι φωνητική απαλότητα, που είναι έτσι σπάνιο στις μέρες μας. Δηλαδή με τον πιο τρυφερό τρόπο τραγουδάει, και τραγουδάει θαυμάσια τα μακεδονίτικα και όλα τα δημοτικά τραγούδια της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι, τον προέτρεπα κάθε φορά, η κλίση σου και η τάση σου είναι αυτά τα τραγούδια, σε αυτά να προσανατολιστείς, και άσε με μένα, του λέω, θα βρούμε τρόπο να αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ηχογραφήσαμε λίγα πράγματα με τον Παγιά στο παρελθόν, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες. Ήταν ηθοποιός στο Βορείο Ελλάδος, μετά ήταν από εκεί δύσκολο. Τώρα επανήλθε και μου λέει, θέλω να ηχογραφήσω το ταξίδι. Εδώ μου λέει, βρήκα ένα φίλο πιανίστα, ένα στούντιο, ηχογράφησέ τα, του λέω, και στείλτο μου. Μακάρι να μπορέσει να κάνει και ό,τι άλλο αγαπάς από μένα, και μου τα στέλνεις και τα περιποιούμε εγώ εδώ. Και έτσι έγινε το ταξίδι. Και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ηχογράφηση, και φωνητικά αλλά και με το πιάνο, όπως τόνισες πιο μπροστά. Ήταν έτσι μια θαυμάσια εκτέλεση. Τώρα, ο Μπαγιώτης επίσης, εκτός από το ξενιτεμένο πουλί που είχε τραγουδήσει παλιότερα στη Ματζουράνα, ήθελε πάρα πολύ να ηχογραφήσει μερικά τραγούδια από τις Πηγολαμπίδες του Θεόφιλου Βερίκιου. Όμως οι υποχρεώσεις προς τις εταιρείες καμιά φορά σε κάνουν αδυνατής να κάνεις αυτό που θέλεις, και εν πάση περιπτώσει ήθελε να κάνουμε το Μανώλη το Μητσιά. Βεβαιότατα, ούτε συζήτηση, γιατί και ο Μανώλης ήταν εξαιρετικός συνεργάτης και τραγουδιστής. Όμως μία στραβοτιμονιά στις συμβάσεις, να πούμε, απέκλεισα το Μανώλη, παρόλο που υπάρχει σε ηχογραφήσεις και θα τον βάλω σε κάποια δίσκο με τις ηχογραφήσεις αυτές. Φώναξα τον Παγιώτη, ο οποίος με πολύ μεγάλη χαρά ήρθε και τραγούδησε μερικά τραγούδια από τις Πηγολαμπίδες, που ήταν να τα πει ο Μανώλης. Νομίζω ότι το τραγούδι που ακούστηκε πιο πολύ από όλα τα άλλα στις Πηγολαμπίδες ήταν αυτό που μιλάει για ένα ελάφιστη σταδιονά αλληγορικό. Ένα εθέριο πλάσμα, ένα κοριτσόπουλο, ας το πούμε, ένα ερωτικό τραγούδι με τον πιο τρυφερό τρόπο, γραμμένο από το Θεόφιλο Βερίκιο. Σαν αεράκι έρχεσαι από το μέλλον, κορίτσι εκατόφυλλο ανοιχτό. Λαμποκοπάσα δάκρυ των αγγέλων, σαν όνειρο ωραίο μαγικό. Γελάς και η πόλη βάφεται στα μπλε της, λιχνίζεται σαν θάλασσα πλατιά. Μιλάς και η νύχτα ανάβει τα κολλιέ της, τσιγκάνια που το τέφι της χτυπά. Τι ζητάς μικρό μου ελάφι, κάθε βράδυ στη σταδίου δίνεις χρώμα στη ζωή μου ανατέλλοντος ηλίου. Περνάς κι ανάβουν φως μου οι βιτρίνες, ανάβει και το πάθος μου τρελό. Στριγλίζουν γύρω κλάξον και σιρήνες, μα εσύ ποτέ δεν χάνεις το ρυθμό. Σαν ακροβάτι στο σχοινί χορεύω και βγάζω από το καπέλο μου πουλιά. Μα την πληγή που αιμόραγη γιατρεύω, σαν πέφτω στη δική σου αγκαλιά. Τι ζητάς μικρό μου ελάφι, κάθε βράδυ στη σταδίου δίνεις χρώμα στη ζωή μου
ανατελοντός ηλίου. Τι ζητάς μικρό μου ελάθη κάθε βράδυ στη σταδίου? Δίνεις χρώμα στη ζωή μου ανατελοντός ηλίου. Όταν ηχογράφησα τις Πυγολαμπίδες, είχα πει στον Μητσιά να πάρει μια άδεια ότι μπορώ να τον χρησιμοποιήσω από την εταιρεία του που ήταν η Polygram τότε. Γιατί εγώ τα ηχογραφούσα με μια νέα εταιρεία τότε, την Ανατολή. Με καθησύχαζε κάθε τόσο, εντάξει την άλλη εβδομάδα θα περάσω από εκεί να την πάρω. Το λέω μια, το λέω δύο, το λέω τρεις. Τελικά φτάνει η ημερομηνία που τελείωσε, τελειώσαν οι ηχογραφήσεις και είχαν στείλει στο εργοστάσιο τη μήτρα και μου είχαν φέρει το Lager, κάπως έτσι λέγεται, το δείγμα. Αν θέλω κάτι να αλλάξω τελευταία στιγμή, είτε στη σειρά των κομματιών, είτε ένα ελάττωμα κλπ. Και πηγαίνω από το στούντιο που είχα ραντεβού εκεί πέρα και είναι ο Μανώλης εκεί, του λέω πήρες την άδεια? Γιατί ακόμα δεν είχα στα χέρια μου άδεια. Αυτός μου δίνει ένα χαρτί που έλεγε η Polygram μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλά το τραγούδι αυτό μπορώ να το βάλω και εγώ και εκεί και αλλού και παραλλού. Δηλαδή μου κάνει ένα εκβιασμό, εγώ αυτά δεν μπορώ να τα σηκώνω. Λέω Μανώλη με συγχωρείς, και σκίζω το χαρτί και τηλεφωνώ εκείνη την ώρα στον Μπαγιώκη, του λέω Μπαγιώκη τρέχω να πει στο Ελάφι που το αγαπούσε πολύ και τα άλλα τραγούδια. Έτσι έγινε. Θα ακούσουμε όμως από αυτή την πρώτη ηχογράφηση με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, κανονικά με την ορχήστρα στο στούντιο, δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι «Για μιαν Ελένη». Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό? Το «Για μιαν Ελένη» ήταν μέσα στα τραγούδια που τραγουδούσε ο Μητσιάς. Επειδή λόγω του γεγονότος αυτή είναι πιο μπροστά, το τραγούδισα εγώ. Αυτή είναι η ιδέα. Και μάλιστα το τραγούδισα μια και όξο. Γι' αυτό ίσως και η εκτέλεσή μου μπορεί να μην είναι και από τις καλύτερες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο συνθέτης δικαιούται να τραγουδάει και ας μην είναι και τραγουδιστής. Εδώ πάντως θα ακούσουμε τον επαγγελματία Μανώλη Μητσιά σε μια ηχογράφηση που δεν αξιώθηκε να βγει ποτέ σε δίσκο. Μέσα στη νίκη της χαμένη, για να πουκάμισα διανώ ζωή χαμένη για μια Ελένη. Ελένη σου μιλώ, φίλω το σώμα σου, κι ας μην υπάρχεις πουθενά. Ελένη σε ζητώ με το τραγούδι μου, κι ο αντιλαλός μου απαντά. Thank you.
δεν φωτίζει τη σκηνή. Για το φιλί σου, Ελένη ωραία, στις Τρίας βγήκα την ακτή. Μα κι στην άδεια προκυμαία δεν με περίμενε ψυχή για μια Ελένη, Ελένη ωραία, Ελένη σου μιλώ, φιλώ το σώμα σου. Ας μην υπάρχεις πουθενά, Ελένη σε ζητώ με το τραγούδι μου και ο αντιλαλός μου απαντά. Ένα ακόμη τραγούδι από αυτό το κύκλο είναι η Καντάδα. Η Καντάδα έχει το χαρακτήρα ακριβώς της παλιάς αθηναϊκής καντάδας και έχει ένα ρομαντισμό, έχει μια όμορφη έτσι αναφορά στην εποχή αυτή και μάλιστα για το φινάλε, παράλληλα με το δικό μου μοτίβο, χρησιμοποιώ το μοτίβο από το τραγούδι του Χατζηδάκη, το Κυπαρισσάκι, ναι. Ήταν για μένα ένα παιχνίδι και μια ένδειξη αγάπης στο Μάνο Χατζηδάκη. Πόσο άλλαξε πολιτεία αγάπη μου, με γυαλί και σίδερο σκίζουν το κορμί σου. Φέγγαρο φωτά, πορφυρένια χρώματα, πρωινά αρώματα χάθηκαν μαζί σου. Μια καντάδα σου γράψα για τις πέτρινες νύχτες σου που γυρνώ στους μεγάλους δρόμους σου δίχως πρόσωπο να σε βρω. Μα δεν μ' άκουσε. Κάπου ξένο πλάγιασες, ξημερώνει πάλι η μέρα από γρανίτη. Η μικρή γαρδένια σου, το ζεστό το αίμα σου λάμπει στην οθόνη. Πώς αγάπησαν τα παιδιά παράφορα, το βαθύ φιλί τους για πάντα σε λυτρώνει. Μια καντάδα σου γράψα στο καμίνι δροσοστάλια να χαρείς. Μα από φόβο γύρεψες τις βιτρίνες σου να κρυφτείς.
άκουσες, κάπου ξένο πλάγιασες. Σημερώνει πάλι η μέρα από γρανίτη. Και 5 στο κόκκινο. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιώργος Μπαλούμης είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος στο συντονισμό της παραγωγής. Σε αυτή την Πέμπτη από τις 6 εκπομπές με τον Χρήστο Λεοντή για τα 60 χρόνια του στη μουσική δημιουργία, παίζουμε τραγούδια του που κυκλοφόρησαν σε δίσκους από το 1994 και μετά. Όπως επίσης και ανέκδοτα δισκογραφικά, τραγούδια του για το θέατρο. Αλλάζουμε ρότα και πάμε σε ένα τραγούδι πολιτικο-κοινωνικής φύσεως. Αυτό φαίνεται και από τον τίτλο και του έργου από το οποίο προέρχεται, αλλά και τον ίδιο τον τίτλο του τραγουδιού. Ένα τραγούδι από την Κρεατομηχανή του Βασίλη Ανδριόπουλου που παίχτηκε στο ραδιόφωνο το 1989. Αυτό το τραγούδι έχει τον τίτλο «Αναλαμβάνομαι πάσης φύσεως εργασίας». Θα ήθελα να το ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι που παίζεται σπανιότατα. Δεν έχει παίχτη ποτέ. Αυτό το είχα εγώ σε ηχογράφηση που παίχθηκε ίσως μόνο τότε όταν μεταδόθηκε το ραδιοφωνικό θεατρικό έργο και τότε δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε. Μάλιστα την ίδια ηχογράφηση έχω από τότε, την οποία και όλα την αλλάζω. Το λέει και πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης ο Κάσαρης.
ένας παλιός μου συνεργάτης, και παίζουνε και πολύ αξιόλογη μουσική, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Τάιτσο Φαραζής πιάνο, ο Αχιλιάς ο Περσίδης κιθάρα και ο Βαγγέλης ο Φάμπας κιθάρα επίσης. Με πάση σου είσαι ως εργασίας. Αναλαμβάνω με πάση σου είσαι ως εργασίας. Φωτογραφίσεις διαβατών, γάμων βαπτίσεων και ιδιών. Σχεδίος και διάδηλο σε όνεις πλατεία νομονίας. Αναλαμβάνω με πάσης φύσεως εργασίας. Αναλαμβάνω με πάσης φύσεως εργασίας. Ανακρίσεις πολιτών, απόσπαση νομολογιών και υπευθύνων περιλώσεων εμπράκτου μετανοίας. Τζουμτρία, τζουμτρία, τζουμτρία λαρό. Hey, τζουμτρία, τζουμτρία, αχ να σε χαρώ. Έλα, τζουμτρία, τζουμτρία, τζουμτρία λαρό. Hey, τζουμτρία, τζουμτρία, αχ να σε χαρώ. Αναλαμβάνω με πάσης φύσεως εργασίας. Αναλαμβάνω με πάσης φύσεως εργασίας. Παραμορφώσεις ενιών, παραχαράξεις ιδεών. Πώς και βέβαι λόσεων στο όνομα της αλήθειας. Αναλαμβάνω με πάσης φύσεως εργασίας. Αναλαμβάνω με πάσης φύσεως εργασίας. Συλλήψεις πολιτών και κατασκευή δραστών. Περνάει άνευ κακώσεων με τα πάσης ελευθερίας. Τζουμτρία, τζουμτρία, τζουμτρία λαρό. Τζουμτρία, τζουμτρία, αχ να σε χαρώ. Τζουμτρία, τζουμτρία, τζουμτρία λαρό. Οχ, τζουμτρία, τζουμτρία, αχ να σε χαρώ. Τζουμτρία, τζουμτρία, τζουμτρία λαρό. Τζουμτρία, τζουμτρία, τζουμτρία λαρό. Τζουμτρία,
Όταν μιλάμε για τη μουσική σας εργασία πάνω στον Ντάριο Φω, συνήθως σκεφτόμαστε τη μουσική και τα τραγούδια σας που γράψατε για το έργο του Ισαβέλα Τρεις Καραβέλες και ένας παραμυθάς με το Θέατρο Τέχνης 74. Τα έχουμε πει για αυτό το θρυλικό θεατρικό έργο και τη δική σας μουσική. Έχουμε βάλει και τα τραγούδια του σε προηγούμενες εκπομπές. Τώρα εδώ στα χαρτιά σας βλέπω Ντάριο Φω, Μαριχουάνα Στοπ. Και δεν έχω ιδέα για αυτό το... Είναι ένα άλλο θεατρικό έργο που παίχθηκε. Δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, από ποιο θεατρικό σχήμα. Ή ίσως είναι από το ραδιόφωνο. Ίσως, δεν θυμάμαι. Και το τραγουδάω εγώ ο ίδιος με ένα καθαρά θεατρικό τρόπο. Το Μαριχουάνα Στοπ είναι μια καταγγελία του Ντάριο Φω για την εξάπλωση των ναρκωτικών και τον ρόλο της αστυνομίας στη διάδοσή τους. Αυτή και κάνει μια έκκληση και εκφράζει με ένα θυμό και με μια αγανάκτηση όλη αυτή την ιστορία και τη συμπεριφορά της εξουσίας, η οποία ανύπτει τα χείρα της κάθε φορά παριστάντας την αθώα περιστέρα. Όλοι οι σπουδαίοι αρχηγοί κάνουνε κουμάντο εδώ στη γη, με μπαζούκας και χειροβομπίδες παίζουνε πεντόβολα για τσίδες. Κι ο καραμπινιέρο είναι σαγίνι, τον πολίτη στην τσιρούνα τον εκλίνει. Κι ο καραμπινιέρο είναι σαγίνι, τον πολίτη στην τσιρούνα τον εκλίνει. Μεγάλοι τετρανοί για ναρκωτικά φωνάζουν με μανία, κυνηγάνε τα παιδιά στα καφενεία, για τιμωρεί τη μαφία. Όσοι έχουν πως το μοκαμάρι κάνουν πως δεν έχουνε χαμπάρι. Ο καραμπινιέρο είσαι μάνα για να κρύβεις τη Μαριχουάνα. Όλοι οι εξέχοντες μπροστά σου βάζουνε αμέσως παροπίδε, κλείνουνε τα πιάμω το ασπίδε, κάτε εσύ να πεις τα βασανά σου. Βρε καραμπινιέρο είσαι μανούλη, να κοιτάζεις το δικό σου εαυτούλη. Αχ καραμπινιέρο είσαι μάνα, για να κρύβεις τη Μαριχουάνα. Πέσανε απάνω μας αμπόρα, μαύρη ηρωίνη και χασίς, κι έτσι αποφασίσαμε σαλής όλα να τα βγάλουμε στα φόρα. Hey καραμπινιέρο, κάνε πίσω, στην Ελλάδα να σταθείς, δεν θα σ' αφήσω. Αχ καραμπινιέρο είσαι μάνα, για να κρύβεις τη Μαριχουάνα. Hey καραμπινιέρο, κάνε πίσω. Και το επόμενο τραγούδι σας, κύριε Λεοντή, που θα μεταδώσουμε είναι με τη δική σας φωνή. Είναι μάλιστα ο Ρωμιός του Γεωργίου Σουρή, που ανέβηκε από το Διπεθέ Κρήτης, αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις πείτε εσείς, τις ξέρετε ως αυτό που τις μάρτυρες. Ναι, ναι. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία παράσταση που είχε συνοδευτήσει ο Κωστής ο Καπελώνης με το Διπεθέ της Κρήτης και τα τραγούδια ήταν ζωντανά επί σκηνής, μάλιστα και υπήρχε και πιάνο επί σκηνής, που ήταν μια πιανίστα που έπαιζε και οι ηθοποιοί τραγουδούσαν τραγούδια. Διάφορα τραγούδια υπήρξαν από εκεί, μάλιστα την ονομάζαμε την παράσταση Άλλαν Τάλλον, ακριβώς επειδή υπήρχαν κείμενα του Σουρή που κατά καιρούς έγραφε με το δεικτικό έτσι τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Και είχε έτσι μια πολύ σπουδαία και μεγάλη επιτυχία όπου παίχθηκε. Και εγώ δύο τραγούδια από αυτά, τον Ίσκιο μου και το Ρωμιό, νομίζω πως είναι πολύ χαρακτηριστικά του ρωμαϊκού γένους, ας το πούμε, από καταβολής κόσμου. Να ακούσουμε το Ρωμιό, λέω εγώ. Απ' έξω σαν παίρνει
τρελαμένος του ήλιου τις ακτίνες αφόρτατα ρουφώ και στον εφημερίδων τα νέα βυθισμένος κανένα δεν κοιτάζω, κανένα δεν ψηφώ. Σε μια καρέκλα τόνα ποδάρι μου τεντώνω ο άλλος σε μια άλλη κι ο λίγο εν παρετή. Αφήνω το καπέλο και άρχινω με τόνο τους υπουργούς να βρίζω και την πολιτική. Ψυχή μου τη λιακάδα, τη ουρανός τη φύσης αχτίζει εμπροστά μου ο καϊνακλής καφές κι εγώ κατεμπνευσμένος και όλα φέρνω κρίσεις και μόνος μου τις βρίσκω μεγάλες και σοφές. Βρίζω Εγγλέζους, Ρώσους και όποιους άλλους θέλω και στρίβω το μουστάκι μα γέροχο πολύ και μέσα στο θυμό μου κατά για όλους πέλω τον ίδιο εαυτό μου και γίνομαι σκυλί. Στο διάκο και εις τον Καραΐσκο κατ' ενθουσιασμένος τα γένια μου μα δω τον Έλληνα εις όλα ανώτερο τον βρίσκω και πάνω στην καρέκλα χαρούμενο σπιδό. Τη φίλη μας Ευρώπη με πέντε φασκελώνω απάνω στο τραπέζι το γρόθο μου χτυπώ. Έσυχε ο καφές μου, τα ρούχα μου λερώνω κι όσες βλαστινές ξέρω αρχίζω να τις πω. Στο καφέ τζίξες πάνω, φωτιά κι εκείνος παίρνει αμέσως άνω κάτω, του κάνω το μπουφέ. Τον βρίζω και με βρίζει, το δέρνω και με δέρνει και τέλος δεν πληρώνω δεκάρα τον καφέ. Η μουσική που γράψατε για τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη στη θρυλική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης το 1977 με σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, στη μετάφραση του Λεωνίδα Ζενάκου, ήταν μια παράσταση και μια μουσική που έκανε πάταγο. Την είχα δει και εγώ τότε στο καιρό, νεαρός μαθητής. Και θυμάμαι αυτό το αταβιστικό στοιχείο στη μουσική σας, αλλά όλη τη λύσα και όλο τον πολύ γρήγορο και έντονο ρυθμό που είχε η παράσταση. Από αυτή την μουσική σας έχουμε μεταδώσει σε προηγούμενη εκπομπή την είσοδο και τον χώρο των τράγων. Αλλά θα ήθελα τώρα να μου πείτε για ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και το οποίο δεν είναι από την original ηχογράφηση του 1977, αλλά από μια σύνοψη της μουσικής σας για τον Αριστοφάνη, που την εμπιστευτήκατε στην ΚΟΕΜ, την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής. Το 1994, ναι, στο θέατρο Ρεξ. Και αυτό το απόσπασμα, όμορφο που έχει πρόσωπο, θα το ακούσουμε τη φωνή του Ηλία Κλωναρίδη. Θέλω όμως να μου πείτε για αυτές τις παραστάσεις και γενικά για τη δουλειά σας στον Αριστοφάνη. Έχετε κάνει πολλές παραστάσεις. Κοντεύει να τελειώσω τον Αριστοφάνη. Αν είχα την τύχη, αντί να γράψω. Έχω γράψει τρεις φορές τον πλούτο. Τρεις φορές. Τους Σφίκες. Τρεις διαφορετικές μουσικές, λέτε, κάθε ακριβώς, φορά. Ακριβώς. Κι άλλο ένα τρεις φορές, δεν θυμάμαι. Δεν έχω γράψει Θεσμοφόροι Άουσες, Όρνηθες και Βατράχους. Όλα τα άλλα τα έχω γραμμένα. 11 θα ρω πως είναι, έχει ο Αριστοφάνης. Έχω γράψει τα 8. Αλλά επί 3 μερικά από αυτά. Είναι ο αγαπημένος μου ποιητής, ευθύς, κέριος, καταγγελτικός, αλλά και έχει και μια παιδιάστικη, ας το πούμε, αντιμετώπιση στα θέματα του. Έχει την αφέλεια, αλλά και την ευθύτητα ενός παιδιού που βλέπει και αισθάνεται την αλήθεια. Το κύριο χαρακτηριστικό, από ό,τι έχω καταλάβει, στον Αριστοφάνη και δικαιολογημένα ήταν σε όλα σχεδόν το θέμα, το κύριο θέμα ήταν η ειρήνη. Μην ξεχνάμε ότι γινόταν
τότε την εποχή που είχε ανθίσει ο εμφύλιος πόλεμος, με ο Πελοποννησιακός πόλεμος που κράτησε κοντά 30 χρόνια, και μέσα σε αυτό το διάστημα ο Αριστοφάνης να κατακεραυνώνει τους υπαίτιους και των δύο πλευρών και να επικαλείται διαρκώς την Ομόνοια και την Ειρήνη. Είναι από τους πιο αγαπημένους μου ποιητές. Πείτε μας δύο λόγια και για τις παραστάσεις που κάνατε στο Ρέξ το 1994. Εγώ πιο μπροστά από την παράσταση αυτή που είχα στο Ρέξ, που είχα μαζέψει διάφορα μοτίβα από τις μουσικές μου στην Αριστοφάνη, ακριβώς επειδή ήταν πολλές, όπως ανέφερα πιο μπροστά, είχα δημιουργήσει μία ενότητα από κάθε έργο και τα είχα ενώσει έτσι με έναν ωραίο τρόπο, σαν σουίτα ήτανε. Ας πούμε, έλεγα Ειρήνη, 17 λεπτά κρατούσε, γιατί μέσα εκεί είχαν διάφορα μοτίβα τα οποία περνούσε έτσι με ένα δεξιό. Με τη μορφή της σουίτας, ναι, ναι. Μετά με τους υπείς που είχα κάνει στο Εθνικό, με τον Πλούτο, με τους Φίκες, όλα αυτά τα είχα κάνει μια ενότητα που κρατούσε μια μισή ώρα κοντά, όσο δηλαδή μια παράσταση που μου άρεσε πάρα πολύ και ακόμη δηλαδή, θεωρώ μια από τις πιο όμορφες μου δουλειές. Συνεργάστηκα για πρώτη φορά με την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής που διεύθυνε τότε ο Σταύρος, ο Ξαρχάκος. Είναι μια ορχήστρα που δεν υφίσταται πλέον. Μια ορχήστρα είναι μια που άλυστο, δυστυχώς δεν υφίσταται, γιατί θα μπορούσε έτσι να είναι ένα καταφύγιο και για τους μουσικούς Έλληνες που γράφουν λαϊκή μουσική. Σε αυτές τις παραστάσεις τραγουδούσαν γνωστοί και αγαπημένοι Έλληνες τραγουδιστές, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν η Νένα η Βενετσάνου, ήταν ο Κλωναρίδης, ήταν ένας ηθοποιός και τραγουδιστής ο Πέτρος ο Δαμουλής, ήταν η ηθοποιός η Σοντάκη. Αυτή ήταν νομίζω. Ναι, ναι, για τις πρώτες παραστάσεις αυτές. Μετά στα διάφορα κομμάτια που κάναμε μονομένα, διάφοροι έχουν τραγουδήσει. Και σε αυτό το όμορφο που έχεις πρόσωπο από τους Αχαρνείς τραγουδάει ο Κλωναρίδης από μία από τις παραστάσεις της ΚΟΕΜ, ζωντανή παράσταση. Όμορφο που έχεις πρόσωπο και εσύ χαλείς μονής. Όμορφο που έχεις πρόσωπο και εσύ χαλείς μονής. Αν ποτέ να μας άδραχνε ο έρωτας τους δυο μας, αν ποτέ να μας αδράγνε ο έρωτας τους δυο μας. Και να τα σα στη ζωγράφια Ρόδο Στεφάνο με στη ζωγράφια Ρόδο Στεφανωμένος. Για μη θαρρείς του λόγου μου κι έχω παραγερασί. Για μη θαρρείς του λόγου μου κι έχω παραγερασί. Στα χέρια μου κι εγώ θα σε τριτώσω. Μωρέλα εσύ στα χέρια μου κι εγώ θα σε τριτώσω. Θα σου φυτέψω στη σειρά ένα μακρύ αμπέλι. Θα σου φυτέψω στη σειρά ένα μακρύ αμπέλι.
Ύστερα δίπλα τους είχες καινούριες να σου πόσω. Ύστερα δίπλα τους είχες καινούριες να σου πόσω. Κι ακόμα μια κλιματαριά με γεαστή με γερός. Κι ακόμα μια κλιματαριά με γεαστή με γερός. Από την ίδια σειρά παραστάσεων με την ΚΟΕΜ, την Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής και τη δουλειά σας για το θέατρο, το αρχαίο θέατρο, θέλω να ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι από τη Μίδια, του Ευρυπίδη, που ανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης με τον Γιώργο Λαζάνη σκηνοθέτη, και εγώ έβαλα τον Ευρυπίδη επειδή ήταν ο αγαπημένος για σάτυρα του Αριστοφάνη. Κάθε τόσο δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα βάλει με τον Ευρυπιδάκη, Κουρέλη Κουρελάκη που λέει ο Σαββόπουλος Σαχαρνής. Ναι, ναι. Το έβαλα σαν ένα, ας πούμε, ισοζύγιο κατά κάποιο τρόπο, αλλά και για ένα άλλο λόγο έβαλα την Μίδια, δηλαδή κωμωδία και τραγωδία, το πώς την αντιμετωπίσω εγώ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, τραγούδια γράφω και στη μία περίπτωση και στην άλλη, άλλο ύφος βέβαια στη μία, άλλο ύφος στην άλλη. Αλλά ήταν αυτό που έχουμε πει σε προηγούμενες παραστάσεις, ότι απευθυνόταν σε ένα λαό της τότε εποχής που δεν είχε ούτε σπουδές, ούτε λιμουζίνες, ούτε γούνες να επιδείξει. Πήγαινε το πόπολο για να απολαύσει πραγματικά όλη αυτή την μυσταγωγία που έβγαινε μέσα από τα αρχαία θέατρα με αυτούς τους συγγραφείς και με αυτά τα έργα. Και γέμιζε κατά χιλιάδες τα αρχαία θέατρα. Κατά χιλιάδες, ακριβώς επειδή δείχνει ηχοτικότητα το θέατρο. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Του έρωτα», είναι από τη Μίδια του Ευρυπίδη, είναι στη μετάφραση του Χειμωνά και είναι ένα Βενετσάνο, είναι ένα Βενετσάνο. Του έρωτα με δακακού σπαράζεις τους ανθρώπους με ματωμένους σκόπους, αυτοί που αγάπησαν ξεχνούν. Και 5 στο κόκκινο.
Είστε συντονισμένοι στο Κόκκινο. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιώργος Μπαλούμης είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος στο συντονισμό της παραγωγής. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της πέμπτης εκπομπής με τον αγαπημένο Έλληνα συνθέτη Χρήστο Λεοντή για τα 60 χρόνια του στη μουσική δημιουργία. Συνεχίζουμε να μεταδίδουμε τραγούδια του που γράφτηκαν για το θέατρο. Άλλο ένα τραγούδι σας από το θέατρο, από τον Πλούτο 94 εν προκειμένου, που ανέβηκε και πάλι από το θέατρο τέχνης στη σκηνοθεσία του Μίμη Κουγιουμτζή αυτή τη φορά. Ο Δώρος Δημοσθένος σε ένα τραγούδι που έχει στίχους της Μαριανίνας Κρέζη. Πείτε μας για αυτό το πολύ αγαπημένο σας τραγούδι. Χάι χάι λέγεται. Ναι. Ο Πλούτος δεν έχει χωρικά, γιατί είχαν σταματήσει τότε οι χορηγίες και τι να περικόψουν το χορό. Περικόπταν και τότε αιώνια προβλήματα της εξουσίας. Μνημόνια της εποχής, σαν να λέμε, ναι. Λοιπόν, έτσι είχαμε συνεννοηθεί με το Μίμη ότι και κωμωδία και τραγωδία χωρίς χωρικά δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει έτσι. Συμφωνήσαμε λοιπόν μερικά δείγματα που είχε εκεί πέρα και μερικές μικροαναφορές σε κάποια γεγονότα, πάντα βέβαια με το χιούμορ και την παιδιάστικη έτσι νοοτροπία του Αριστοφάνη και με την ειλικρίνεια αυτή, αποφασίσαμε και κουβεντιάσαμε με τη Μαριανίνα Κρυεζή να γράψει μερικά εμβόλυμα, στίχους, για να μπουν μέσα στο κείμενο, στον Πλούτο. Έτσι η Μαριανίνα έγραψε πραγματικά πολύ ευαίσθητους και πολύ όμορφους στίχους. Ένας από αυτούς, όπως θα ακούσετε εδώ, είναι και το «Hi Hi», που κάνει μια αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκη. Πρέπει να σας πω ότι ήταν λίγο Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, είχε πεθάνει ο Μάνος. Αύγουστο παίξαμε εμείς τον Πλούτο. Επειδή τον αγαπούσα πάρα πολύ, ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, θεωρώ ότι ήταν ο πατριάρχης της μουσικής στην κωμωδία του Αριστοφάνη στην εποχή του. Δηλαδή είναι ο πρώτος που έγραψε τις εκκλησιάριες, αν δεν κάνω λάθος. Ο πρώτος που έγραψε Αριστοφάνη. Και έτσι σε μια αναφορά στη μνήμη του αλλά και στην προσφορά του και τη συμβολή του στην ερμηνεία της Αττικής κωμωδίας, χρησιμοποίησα ένα από τα πιο τρυφερά του τραγούδια, το «Χάρτινο το φεγγαράκι». Εσάς σας αγαπούσε ο Χατζηδάκης. Θυμάμαι που μου λέγατε την ιστορία, όταν κάνατε τη μουσική για τους Αχαρνείς με την τεράστια επιτυχία, είσαστε στα παρασκήνια στο Ηρώδιο και βλέπετε μια φιγούρα έτσι με το χαρακτηριστικό σωματότυπο του Χατζηδάκη να έρχεται με το τεράστιο χαμόγελό του και ανοιχτή την αγκαλιά. Και να λέτε, «Οχ, στον Κουν πάει». Αν δεν πήγαινε στον Κούνι, σε εσάς πήγαινε, έτσι δεν είναι? Ναι, ήμουνα με ένα φίλο μου στα παρασκήνια εκεί και είχαν μαζευτεί πολλοί κόσμος γύρω από τον Κούν, καμιά 50-60 άτομα γύρω του, να τον συγχαρούν για την μέρα. Του Αχαρνείς, ναι. Για τους Αχαρνείς. Από την πόρτα φαίνεται ο Μάνος, ο οποίος με το χαρακτηριστικό του αυτό γλυκό χαμόγελο κλπ. Και μια αγκαλιά ορθάνυχτη, ερχότανε προς τα εμάς. Μου λέει ο φίλος μου που είμαστε εκεί όρθιοι, μου λέει, «Σου έρχεται». Λέω, «Δεν έρθει σε μένα, στον Κούν πάει». Πράγματι, προσπερνάει το πλήθος που ήταν στον Κούν και έρθει σε μένα. Με αγκάλισε εκεί πέρα, με φίλησε και μου λέει με τη χαρακτηριστική του προφορά, «Πολύ θα ήθελα να είχα γράψει εγώ αυτή τη μουσική». Εγώ σε αμηχανία λέω, «Ναι», λέω, «αλλά και εγώ ήθελα να είχα γράψει τις όρνηθες». Και έτσι πατήσαμε. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το «Hi Hi» από το Πλούτο στην εκδοχή του 94, για να ξυγιόμαστε, με το Δώρο Δημοσθένος, τον σταθερό συνεργάτη σας τα τελευταία χρόνια. Έπαιζε το ρόλο μου πριν 2000 χρόνια σε τούτο εδώ το θέατρο,
σε τούτη τη ζωή. Εκείνοι που πιστέψανε σε μια Ελλάδα αιώνια, σπασμένα είναι αγάλματα κι εγώ τυφλό πουλί. Χάι, 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 ο ύμνος τους που σας πάει. Χάι, 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 και με σουράβλι ο Μάνος θα βοηθάει. Σε 2000 χρόνια, σε τούτο δω το θέατρο στου κόσμου τη σκηνή. Θα έρθουνε στην πατρίδα μας ξανά τα χελιδόνια και η άνοιξη στορκίζουμε θα είναι αληθινή. Χάι, 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 ο ύμνος τους θεούς σας πάει. Χάι, 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 και με σουράβλι ο Μάνος θα βοηθάει. Κύριε Λεοντή, νομίζω ότι αν ένα τραγούδι σας έχει περάσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιδρογείου, αυτό είναι το «Ξενιτεμένο μου πουλί», με λόγια του Γιώργου Αρμένη, η πρώτη εκτέλεση από τον Γιώργο Μπαγιώκη, αλλά υπάρχουν άπειρες εκτελέσεις σε αυτό το «Ξενιτεμένο πουλί» και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ένα τραγούδι που πραγματικά έκανε μεγάλη διαδρομή. Θα ακούσουμε κανένα δυο από αυτές τις ανέλπιστες ηχογραφήσεις του σε αυτή και στην επόμενη εκπομπή. Θέλω να προλογίσετε εσείς αυτή τη διαδρομή του και τη συγκεκριμένη εκτέλεση που εν προκειμένου μας έρχεται από τη Βραζιλία. Ναι, η πρώτη φορά που άκουσα το τραγούδι σε άλλη γλώσσα ήταν στα Καταλάνικα, από την Ισπανία δηλαδή, την Καταλονία, από μία μπάντα. Το είχε μεταφράσει ο Αλμπέρτ Γκαρθία, ένας ποιητής που είχε ακούσει στο Λιτόχωρο σε μια συναυλία μου, ήταν παραθεριστής εδώ στην Ελλάδα και είχε έρθει στη συναυλία που είχαμε κάνει το 81 με το Μικρούτσικο και παίξαμε στο Λιτόχωρο, έτσι να παραθερίζει εκεί, έρχεται και μετά από κανένα μήνα που είχε πάει στην πατρίδα του μου γράφει ένα γράμμα. Λέγομαι έτσι, είμαι ποιητής, είμαι εκείνο, είμαι τ' άλλο και θέλω να μπορώ να μεταφράσω αυτό στα καταλανικά. Γιατί σας άκουσα και μου άρεσαν πάρα πολύ, ο Ρίτσος μου είπε και διάφορα πράγματα. Και του βέβαια του είπα βεβαίως. Το μετέφρασε στα καταλανικά, δεν τα ξέρω τα λόγια, ούτε μπορώ να τα πω, και τραγουδήθηκε από μία μπάντα στην αρχή, την οποία εκ των αισθένων μου την έστειλε. Την είχα ακούσει και εγώ στο ίντερνετ ζωντανά, αλλά δεν το σημείωσα τη διεύθυνση, το χάσα. Από μία πιτσιρικαρία, 3-4 σε μία γωνία στην Βαλένθια, όπου μάλιστα του είχαν αλλάξει το ρυθμό. Τον είχαν κάνει από 5, ό,τι είχαν κάνει αυτοί 8.
Μετά κάτι οι φλογέρες που είχαν εκεί πέρα και λοιπά. Όμως από εκεί και πέρα πήρε άλλη τροπή το πράγμα, ακούστηκε, φαίνεται εκεί πέρα. Μετά το έγραψε η Μαρία Ντελμάρ, μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, και ακόμα το τραγουδάει, ας πούμε, στις συναυλίες της και σε περιοδίες που είχε κάνει στην Ευρώπη. Καταλανή και αυτή. Και κάποια στιγμή, όταν είχε έρθει εδώ πέρα το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Φίλιπ Γκλας, αυτός ο περίφημος Αμερικανός μινιμαλιστής συνθέτης, είχε μαζί του ένα βραζιλιάνικο γκρουπ, τους ΟΑΚΤΗ. Με ειδοποίησαν λοιπόν από το θέατρο ότι με ψάχνουν να με γνωρίσουν το συγκρότημα αυτό. Πράγματι πήγα, μόλις με είδε από την πόρτα, πήγα στη γενική δοκιμή που είχαν, μόλις με είδε ο φλαουτίστας που ήταν επικεφαλής της ορχήστρας, παράτησε την πρόβα και έρθε με ένα άλτο φλάουτο που έπαιζε, παρατάει την πρόβα και έρθε προς το μέρος και λέει έτσι ήταν η πρώτη μας γνωριμία. Ναι, και μετά με σύστησε στο Φίλιπ Γκλας. Χάρηκα πολύ. Βέβαια είναι άλλη λογική. Δεν μπορεί να θυμίζει το μοτίβο, αλλά εκεί χρησιμοποιούν τα όργανα τα δικά τους. Έχουν τοπικά όργανα φτιαγμένα από γυαλί, διάφορα είδη κρουστών όργανα. Βραζιλία εξάλλου είναι. Ναι. Ζούγκλα, Αμαζόνιος, όλα αυτά. Ναι, ναι. Αυτός ο τόπος δίνει ήχους κρουστούς. Ναι, που ξεκινάει με ένα απλό τρόπο και όσο προχωράει γίνεται πιο σύνθετο, ας το πούμε. Από αυτό το σημείο και μέχρι το τέλος της εκπομπής, όλα τα τραγούδια σας που θα μεταδώσουμε είναι σε στίχους του συνεργάτη σας τα τελευταία χρόνια, του σημαντικού στιχουργού και ποιητή, του Δημήτρη Λέντζου. Πείτε μας για εκείνον και προλογίστε ένα προς ένα τα τραγούδια, ξεκινώντας από αυτό το αμάρτημα προπαταρικό που θα μας τραγουδήσει ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ο Δημήτρης ο Λέντζος για μένα ήταν μια αποκάλυψη, και σαν ποιητής
και σαν στιχουργός και σαν άνθρωπος, γιατί γίναμε φίλοι. Τον θεωρώ σαν το σημαντικότερο τραγουδοποιό, ας το πω έτσι, της εποχής του, της τωρινής εποχής, γιατί τα θέματα του όλα δεν αεροβατούν, είναι εκφάνσεις της σημερινής ζωής, της καθημερινότητας, και έχει και ένα τρόπο ποιητικό μεν, αλλά και ρομαντικό και παιδιάστικο, είναι μια μίξη, ας το πούμε, πολλών στοιχείων στο να εκφράζει την πραγματικότητα που συναντάμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Τον αγαπώ πάρα πολύ και το θαυμάζω πάρα πολύ και είμαι ευτυχής που μπορέσαμε να βρούμε ένα κοινό σημείο, το τραγούδι, για να συνυπάρξουμε. Όλα τα τραγούδια του, γιατί έχω κάνει την νεότερη εποχή, όλα τα τραγούδια είναι σχεδόν στο Δημήτρη του στίχου σε διάφορους κύκλους. Ξεκινώντας από τον Έρωτα Αρχάγγελο του 2007, που ήταν η... Το 2005, πρώτο, παρόλο που γνωρίζομαι με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια νωρίτερα, ήταν άγουρος, μου είχε μιλήσει, ερχόταν εδώ πέρα, μου διάβαζε στίχους. Είχε μια απειρία και ό,τι μπορούσα να του μεταφέρω σαν εμπειρία από το τραγούδι, αλλά φαίνεται ήταν σαν σφουγγάρι και ο ίδιος λέει, δεν ξέρω βέβαια με ποιο τρόπο, αυτός το ξέρει, ότι διδάχθηκε από τις κουβέντες που κάναμε. Αυτό που του συνιστούσα ήταν η οικονομία στο στίχο, η αμεσότητα και η αλήθεια. Δεν σηκώνει εδώ το τραγούδι, είναι μια μικρή φόρμα που ό,τι είναι να πεις το λες κατανοητά και πολύ σύντομα. Αυτό το κράτησε και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι πραγματικά ήταν μια υποθήκη που τον βοήθησε το να εκφραστεί με ένα σύγχρονο τρόπο. Το Αμάρτημα Προπατορικό είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια με τον Μίλτο Πασχαλίδη, επίσης σταθερός σας συνεργάτη τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει κάποιο ειδικό σχόλιο για αυτό το τραγούδι? Το πρώτο τραγούδισε ο Δημητράτος. Τραγούδισε πολύ ωραία και ο Δημητράτος. Μάλιστα θυμάμαι σε όλο τον Έρωτα Αρχάγγελο το δίσκο, το βάρος το ξήκωσε ο Δημητράτος. Ένα τραγούδι είπε μόνο ο Μητροπάνος, το ομώνυμο, το Έρωτα Αρχάγγελο. Πηγαίναμε με το Συλληβό κάπου στην Καβάλα για κάποια δουλειά και περάσαμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου τραγουδούσε ο Δημητράτος εκεί, και στην λιγόλεπτη έτσι συνάντηση που είχαμε εκεί, γιατί ταξιδεύαμε για παραπέρα, λέει, ξέρετε, λέει, τι μου κάνει εντύπωση. Προχθές έπιασα δουλειά πρώτη φορά, είναι 4-5 μέρες που είναι στο μαγαζί, και με έχουν βάλει και έχω πει 2-3 φορές το Αμάρτημα Προπατορικό. Φαίνεται ότι του αρέσει. Λέμε, μα, εντάξει. Αλλά φαίνεται ότι κάτι είχε αυτό το τραγούδι και πραγματικά αρέσει ακόμα και σήμερα πάρα πολύ. Εγώ υποστηρίζω το εξής, ότι κάθε τραγούδι, είτε δικό μου είτε οποιοδήποτε, κάτι κουβαλάει το απροσδιόριστο, το οποίο δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ούτε να το εξηγήσει κανείς από μας, ό,τι και αν μπούμε γυροφέρνει. Γι' αυτό βλέπεις ένα τραγούδι, αρέσει σε σένα τώρα, και αν τα ακούσεις σε άλλη στιγμή λες, καλά, το προσπερνάς, ή το αντίθετο, ή ναι, το αντίθετο. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο σε διαφορετικούς ανθρώπους, ας το πούμε. Τι είναι αυτό, κανείς δεν ξέρει. Πάντως το Προπατορικό Αμάρτημα θα το ακούσουμε στην εκτέλεση με τον Μίλτο Πασχαλίδη τώρα. Τα χέρια σου
σαν κύμα με τυλίγουν. Στο σώμα σου ναυάγια νησιά είμαι φτερό με στο καιρό τα χάδια δρόμοι στο όνειρο για να σε βρω. Στο κόκκινο. Το τελευταίο ημίωρο της πέμπτης εκπομπής με τον Χρήστο Λεοντή εδώ στο Κόκκινο περιλαμβάνει αποκλειστικά τραγούδια του που συνέθεσε την τελευταία 20ετία. Και συνεχίζουμε βέβαια τη συζήτηση μαζί του για τις λεπτομέρειες. Άλλο ένα τραγούδι του Δημήτρη Λέντζου από τον κύκλο «Φλόγα που καίει» και με ερμηνεύτρια την μέτζο σοπράνο και σταθερή σας συνεργάτηδα την Ιωάννα Φόρτη. Η Σταρίθρα. Τι είναι η Σταρίθρα, κύριε Λεοντή? Αυτό ρώτησα και εγώ στο Δημήτρη όταν δεν το ξέρα. Είναι ένα πουλί, ένα μικρό σαν σπουργίτι, μικρό πουλί, που όταν θερήσουν το πάει και τρώει τα σιτάρια. Γι' αυτό τη λένε Σταρίθρα. Το έχει ερμηνεύσει η Ιωάννα Φόρτη, με την οποία έχετε συνεργαστεί και αν έχετε συνεργαστεί. Είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και συνεργάτης και καλό παιδί. Και έχει μια ευρύτητα έκφρασης, γι' αυτό την χρησιμοποίησα σαν κύρια σολίστ στο Φυλάτη Θερμοπύλας, που είναι ένα λόγιο. Και με απαιτήσεις. Ναι, και με απαιτήσεις φωνητικές σπουδαγμένες. Αλλά το εντυπωσιακό είναι το ότι παρόλο που είναι σπουδαγμένη φωνή και είναι και δασκάλα τραγούδιου η Ιωάννα, όταν τραγουδάει τραγούδια δεν βάζει τη στολή της δασκάλας τραγουδιού. Τραγουδάει σαν μια απλή γυναίκα. Αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία στο τραγούδι. Κάποια στιγμή ίσως να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι μάλλον ο κατάλληλος χρόνος, αλλά η Σταρίθρα νομίζω ότι μπορεί να ακουστεί τώρα. Δυνατά για να ακουστεί
Τώρα στο χορό να μπούμε. Ξανά από τη φλόγα που καίει με λόγια του Δημήτρη Λέντζου σε ζωντανή ηχογράφηση με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τον Αλέξανδρο Τσιονά. Ξέρω ότι αυτό το τραγούδι το αγαπάτε πολύ. Στις τηλεφωνικές μας συνομιλίες, 5-6 φορές τουλάχιστον, μου έχετε πει αυτό το τραγούδι μην το ξεχάσεις να το βάλουμε στη λίστα κλπ. Γιατί το αγαπάτε τόσο πολύ? Το αγαπώ γιατί πρώτα-πρώτα είναι μια συνεργασία με τον Σταμάτη. Το συνάδελφο μου, το Σταμάτη τον Κραουνάκη, που είναι εξαιρετικός και σαν τραγουδιστής στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα, όπως επίσης είναι εξαιρετικός συνθέτης. Δηλαδή νομίζω ότι κουβαλάει και δημιουργεί θέατρο. Είδα μια παράστασή του πρόσφατα και αυτό του είπα, ότι σε κρατάει σε μια θεατρική ατμόσφαιρα από την πρώτη νότα που θα πει μέχρι και που θα φύγεις. Και τα τραγουδάει με έναν τρόπο καθαρά, άμεσο, αληθινό και πολύ έτσι, πώς να σου πω, αγαπησιάρικο. Ένας λόγος είναι αυτός. Όπως επίσης και ένας τραγουδιστής λαϊκός από τη Λάρισα, ο Τσιονάς, που τον είχα ακούσει σε μια εκτέλεση της Καταχνιάς παλιότερα στη Λάρισα, και τον κάλεσε να έρθει να συμμετέχει και αυτός στην ηχογράφηση. Ένας άλλος λόγος είναι το ότι κάνει ο Λέντζος εδώ πέρα μια επίκληση να μπούμε στο χορό. Που ο ίδιος δεν χορεύει ποτέ, από ό,τι ξέρω. Εννοώ στο χορό της ζωής. Το καταλαβαίνω και τον πειράζω γιατί ξέρω ότι ακούει με προσοχή αυτές τις εκπομπές. Ο ίδιος πάντως δεν σηκώνει τα ποδάρια του, αλλά ο χορός της ζωής τον αφορά. Όπως εγώ. Εγώ και ούτε ταγκό δεν μπορώ να χορέψω. Όλοι οι καλοί μουσικοί που ξέρω, με εξαίρεση ελαχίστους, δεν το πάνε τόσο. Νομίζω θα πέσω. Σπορ. Δεν δίνω το βάρος στο ανάλογο πόδι και θα πέσω. Νομίζω ότι οι μουσικοί ξέρουν να κάνουν τους άλλους να χορεύουν, αλλά δεν χορεύουν ήδη. Πάντως, για να ξαναγυρίσουμε στο Δημήτρη, με αυτόν τον στίχο δίνει μια κοινωνικοπολιτική διάσταση σημερινή. Πάντα τον γκέι. Έχουμε κάνει ομοιρικές συζητήσεις μαζί με τον Δημήτρη και συνήθως τσακωνόμαστε, αλλά. Συντροφικά που λένε, και ένας άνθρωπος που τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, έτσι. Ναι, το είπαμε πιο μπροστά και μα είναι από τη φύση του, έχει ένα χαρακτήρα και δεικτικό και ειρωνικό. Είναι δηλαδή, πώς να σου πω, και από μέσα όμως διακρίνει μια καλοσύνη και μια αγωνία, αν θες, του ανθρώπου που ονειρεύεται. Που ονειρεύεται μια ζωή όπως πολλοί από εμάς ονειρευόμαστε μια ζωή με καλύτερες συνθήκες ελευθερίας, δικαιοσύνης, αξίες δηλαδή που καταπατιώνται καθημερινά βάναυσα από τη σημερινή κοινωνία. Στο βορειά λίγη δροσιά στο λίβα κι ας πούνε πως κατάδυσα τ' αρχοντικό καλύβα. Όλοι τώρα στο χορό να πούμε κάτι μπορώ δυνατή να βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός ακόμα.
διάλειμμα τη κλείνει. Μα είναι η πόρτα μ' άνοιχτη, τόσους αιώνες ήδη. Άγγελοι στην φλογέρα μου παρκάρουνε την κούπια. Μόνο για γλέντι και χορό πετάω εγώ τη σκούπια. Όλοι τώρα στο χορό να πούμε, απ' τη βόρα την Αττικά βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός ακόμα. Ο χώρο κι απόσυτο σε βάλω. Μαθαίνω εγώ τα βήματα, σειρά το να μετάλλω. Και τα σπρώ μου που κάμισο ξανά θα το φορέσω. Και δεν με νοιάζει τι θα πουν αυτοί κι αν τους αρέσω. Όλοι τώρα στο χώρο να πούμε, απ' τη βόρα την Αττή θα βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός ακόμα. Στο αδέσποτο καλύπτει, χάνει το κάνω τη γραβιά στο ρήμα δω μου σπίτι. Και τη μικρή του την αυλή την κάνω αλωνάκι. Ο έρωτας και ο διγενής χορεύουνε συντάκι. Όλοι τώρα στο χορό να πούμε, απ' την πόρα την Αττή θα βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός ακόμα. Δυνατή παρέα, μ' αυτό το κάτι μάτια μου είναι η ζωή ωραία. Μέσα στη δύσκολη ζωή μη σκύβει στο κεφάλι. Αυτά πονηρευτήκαμε, τα δικά μας πάλι. Όλοι τώρα στο χώρο να βγούμε, απ' την πόρα δυνατή να βγούμε. Πεταλούδα η ψυχή στο στόμα, σ' αγαπάω σαν τρελός. Με την ευκαιρία των εκπομπών αυτών που με τιμά το κόκκινο για την 60χρονη μουσική μου δραστηριότητα, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ σε μερικά πρόσωπα και να τα ευχαριστήσω και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την τεράστια συμβολή τους στην έκφραση και τη διάδοση της μουσικής μου αυτής δραστηριότητας. Τα πρόσωπα αυτά είναι ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο πιάνο, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης στην κλασική και ακουστική κιθάρα και ο Αντώνης Παπαγγελής στην κλασική κιθάρα επίσης. Αφήνω τελευταίο τον εκδότη και παραγωγό της μουσικής μου σε CD, το Θανάση Σιλιβό, που εκδίδει το περιοδικό Μετρονόμος. Αυτό το θαυμάσιο περιοδικό, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη μουσική, και μου θυμίζει σε ποιότητα το περιοδικό που εξέδιδε παλιότερα ο Κώστας Νίτσος, το θέατρο. Ένα μικρό σχόλιο για τον καθένα τους θα ήθελα να προσθέσω εδώ. Ο Νεοκλής παίζει πιάνο και κελαϊδάει. Ο Μανώλης παίζοντας κιθάρα σε κάνει να ονειρεύεσαι με την ευαισθησία και την δεξιοτεχνία του και την ευρηματικότητά του. Ο Αντώνης με την ευγένεια και τη ζεστασιά του ήχου του. Αφήνω τελευταίο τον Θανάση τον Σιλιβό με την τρέλα που έχει για αυτό το θαυμάσιο περιοδικό. Τελειώνοντας, να προσθέσω ότι οι τρεις μουσικοί είναι και εξαιρετικοί συνθέτες. Τους ευχαριστώ δημόσια, τους ευγνωμονώ και για την προσφορά τους στην εργασία μου και για τη φιλία τους, την αγάπη μου. Θα ήθελα να ακούγαμε, αν μπορούμε, τον Παράξενη Νοσταλγία, που το ερμηνεύει με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο Μίλτος ο Πασχαλίδης.
Είναι ένα τραγούδι που με εκφράζει σαν μουσικό, σαν συνθέτη, για την πρωτοτυπία, αν θέλεις, της μελωδικής γραμμής. Δεν μοιάζει και με κανένα από τα, ούτε από τα δικά μου. Έτσι έχει ένα δικό του χαρακτήρα που τον αγαπώ ιδιαίτερα. Δηλαδή το θαυμάζω αυτό το τραγούδι και το αγαπώ και ιδιαίτερα με την εκπληκτική ερμηνεία του Μίλτου. Προθεσμία να φτάσουμε ξανά
στην πιο παλιά αρχή. Αν ήτανε να έρθεις σαν θάλασσα έλα στο πέλαγο, θα είμαι νησί το φως της αυγής εσύ. Της αυγής εσύ. Θέλω να προλογίσετε κλείνοντας την εκπομπή τα λόγια που δακρύζουν, ένα τραγούδι με λόγια του Δημήτρη Λέντζου από τον Έρωτα Αρχάγγελο με τη φωνή της Μαρίας Σουλτάτου. Επίσης για χρόνια συνεργάτη σας η Μαρία. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για τα μάτια που δακρύζουν, παρά μόνο μια αίσθηση που έχω σαν να είμαι στην Κρήτη. Δηλαδή αυτό το τραγούδι και από το στίχο του, έτσι όπως με την ευαισθησία και την αντριοσύνη που εκφράζεται μέσα από τους στίχους του Δημήτρη, την πέτρινη ας πούμε μελαγχολία, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, που βγαίνει μέσα από από ένα οποιοδήποτε τραγούδι, αλλά και κυρίως μέσα από τα γεγονότα της εποχής μας, τους μετανάστες και την αλληλεγγύη που δείχνει αυτό το τραγούδι. Κι εγώ ξενάκι είμαι, όπως το φεγγάρι γυρίζει γύρω γύρω. Και έχει ένα θαυμάσιο έτσι ποιητικό τρόπο να μεταφέρει αυτή την απόσπαση, που εγώ αυτό το τραγούδι θα το φανταζόμουν με μια τραχιά φωνή από τον μπάρμπα μου ας πούμε, από την Κρήτη που πέθανε, που είχε μια βραχνή μπάσα φωνή, αλλά σαν ριζίτικο, αυτή την αίσθηση, σαν τραγούδι ριζίτικο της τάβλας. Αυτή την αίσθηση μου δημιουργεί εμένα του ίδιου και αυτό αισθανόμουν γράφοντας το. Το αγαπώ ιδιαίτερα. Και ενώ ακούγονται ήδη οι πρώτες νότες της εισαγωγής από «Τα μάτια που δακρύζουνε», ήρθε η ώρα της αποφώνησης για αυτή την πέμπτη εκπομπή του Χρήστου Λεοντή στο Κόκκινο για τα 60 χρόνια της μουσικής του δημιουργίας. Η έκτη και τελευταία εκπομπή θα μεταδοθεί αύριο την ίδια ώρα. Από τον Χρήστο Λεοντή, τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο που συντόνισε την παραγωγή και μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας. Τα μάτια που δακρύζουνε γίνονται λέει δέντρα, βγάζουνε φύλλα και κλαδιά και ρίζα μες στη πέτρα. Βγάζουνε φύλλα και κλαδιά και ρίζα μες στη πέτρα. Και κάτι βράδια που φυσά για τους ανέμους λένε ότι είναι αγάπες μακρινές και σαν τα δέντρα κλαίνε. Ότι είναι αγάπες μακρινές και σαν τα δέντρα κλαίνε. Μικρό πουλί θαλασσίνο, ξένο πουλί γαλάζιο,
έχουνε γίνει βράχια. Τα βράχια κλαίνε. Λένε πως τα μέσα νύχτα, ότι τα βράχια κλαίνε. Το κόκκινο.